Και κύριε Λαμπέρη, βραδιά με εκπλήξεις, ανατροπές, αλλά και απρόπτα ήταν η φετινή απονομή των Όσκαρ στο κορυφαίο γεγονός της αμερικανικής κινηματογραφικής βιομηχανίας. Το ενδιαφέρον μονοπόλησε το χαστούκι του Will Smith στον Chris Rock. Με ένα χαστούκι που επισκίασε ολόκληρη την τελετή των Όσκαρ, ο Will Smith ζήτησε το λόγο από τον Chris Rock για το κακόγουστο αστείο του. Will Smith just smacked the shit out of me. Οι καλλιτέχνες που βρέθηκαν στην απονομή για να γιορτάσουν τη θεραπευτική τέχνη του κινηματογράφου πάγωσαν με τον Denzel Washington στο διάλειμμα που ακολούθησε να προσπαθεί να συνεφέρει τον πρίγκιπα του Bel-Air. Keep my wife's name out your fucking mouth. I'm going to, okay? Τι και αν ακολούθησαν τραγούδια, τα παρατράγουδα τελικά πρωταγωνίστησαν στην 94η απονομή της Ακαδημίας. Welcome and bienvenue, welcome. Hi everybody. Το Dune κερδίζει στα νούμερα. Το Κόντα, στο ρυθμό της καρδιάς, κερδίζει εκεί που αναφέρεται ο τίτλος. And the Oscar goes to... Okay, Coda. Τρία στα τρία για τον θριαβευτή των Όσκαρ, Κόντα, στο ρυθμό της καρδιάς. Η ταινία που σε αρκετές χώρες δεν προβλήθηκε στις κινηματογραφικές οθόνες, όπως και στη χώρα μας, χαρίζει στον Τρόι Κοτσούρ το πρώτο Όσκαρ που δίνεται σε κουφό άντρα ηθοποιό. Ο Will Smith κερδίζει Όσκαρ πρώτης ανδρικής ερμηνείας για την ταινία «Η μέθοδος των Williams». Art imitates life. I look like the crazy father, just like they said. The Oscar goes to Jessica Chastain. Με την τρίτη υποψηφιότητά της και εκείνη στην ίδια κατηγορία, η Jessica Chastain σηκώνει το χρυσό αγαλματίδιο. For any of you out there who do in fact feel hopeless or alone, I just want you to know that you are unconditionally loved for the uniqueness that is you. I actually was in Greece a few months ago. Whoa. I love Greece. I love it. I love it so much. I love, there's something, I'll say more than anywhere else in the world, the water, like swimming in Greece is a spiritual experience. Ariana DeBose, West Side Story. Η Ariana DeBose σηκώνει στα χέρια της το Όσκαρ για την ερμηνεία της ως Ανίτα στο West Side Story. A queer, openly queer woman of color and Afro-Latina who found her strength in life through art. And that's what I believe we're here to celebrate. Όσο για τον Belfast, κερδίζει Όσκαρ σεναρίο Kenneth Branagh, που είχε επίσης σκηνοθετήσει και την ταινία. Στις σημαντικές απώλειες της χρονιάς αναφέρθηκε και ο δικός μας Μίκης Θεοδωράκης, που είχε γράψει μεταξύ άλλων και τη μουσική για την ταινία Ζορμπάς. Αυτό που μας έμεινε πάντως από τη βραδιά, είτε ανταλλάξουν μηνύσεις είτε όχι οι Αφροαμερικανοί καλλιτέχνες, είναι πως η σωματική βία σίγουρα δεν είναι η σωστή απάντηση στη λεκτική βία. Δεν είναι όμως αυτή η πρώτη φορά που οι δύο πρωταγωνιστές του Hollywood έρχονται σε αντιπαράθεση. Τα παρατράγουδα άρχισαν πριν από μερικά χρόνια, όταν δεν είχε παραβρεθεί στην τελετή απονομής των Όσκαρ η σύζυγος του Will Smith, γεγονός το οποίο προκάλεσε τα φαρμακερά σχόλια του Chris Rock. Oh, wow. Wow. Ένα στιγμιότυπο που σημάδεψε την ιστορία του θεσμού με υποψήφιους και θεατές να παρακολουθούν αποσβολωμένοι. Will Smith just smacked the shit out of me. Το ατυχές αστείο του παρουσιαστή Chris Rock για τη σύζυγο του Will Smith, Jada, η οποία πάσχει από αλλοπικία, έκανε αρχικά τον 53χρονο ηθοποιό να γελάσει. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. Σύντομα όμως σηκώθηκε από τη θέση του, ανέβηκε στη σκηνή και χαστούκησε τον ευρώνητο παρουσιαστή. Keep my wife's name. Εμφανώς ταραγμένος ακόμη και στο διάλειμμα, ο Will Smith φαίνεται να δέχεται τη συμπαράσταση των Denzel Washington και Tyler Perry που τον παρηγορούν. Συναισθηματικά φορτισμένος και με δάκρυα στα μάτια όταν ανεβαίνει να παραλάβει το Όσκαρ, ζητά συγγνώμη από την Ακαδημία, όχι όμως από τον Rock. Art imitates life. I look like the crazy father, just like they said. I want to apologize to the Academy. I want to apologize to all my fellow nominees. Η απάντηση της Ακαδημίας ήταν άμεση. Η Ακαδημία δεν ανέχεται οποιαδήποτε μορφή βίας. Αργότερα στο πάρτι του Vanity Fair φαίνεται να το έχει ξεχάσει και διασκεδάζει με την ψυχή του. Τραγουδά και χορεύει με το Όσκαρ στο χέρι. I wish I had a man to protect me like that. Κάποιοι μιλούν για ένα χαστούκι που άργησε να έρθει, αφού το 2016, όταν ο Ροκ είχε ξαναπαρουσιάσει τα Όσκαρ, είχε στρέψει και πάλι τα βέλη του στο ζευγάρι και κυρίως την Jada Pinkett Smith, που είχε μποϊκοτάρει την εκδήλωση λόγω της έλλειψης υποψηφίων Αφροαμερικανών. I think they're both legends. I think
I think there's something deeper sort of to be discussed. Ο Ροκ δεν επέβαλε καταγγελία για το περιστατικό, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο για το αν θα χρειαστεί ο Will Smith να επιστρέψει το χρυσό αγαλματίδιο. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, αμέσως αθλητικό.